Λοιπόν, ωραία. Με ποιο συνδεόμαστε, με τον Δημήτρη με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Και με βάση τις κρυφές δημοσκοπήσεις μαθαίνω ότι πάει και πολύ καλά ο κ. Μακράν Μαρκόπουλος. Μακράν πρώτος. Ναι. Και με τον επίσης πολύ σοβαρό βουλευτή και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη. Εσείς κύριε Σαρακιώτη καινούριος βουλευτής και καλός στέλεχος. Ναι, ο κύριος πολύ καλός και με ωραίες απόψεις. Εκφράζει το σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Κύριε Σαρακιώτη, εσείς έχετε μυστικές δημοσκοπήσεις για το πώς πάτε εκεί στις εκλογικές περιφέρειες. Κυρία Κοραή, εγώ έχω την καλύτερη δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι στην Αταλάντη. Πριν από λίγο μπήκα στο γραφείο μου και κινήθηκα στην αγορά. Η φανερή δημοσκόπηση δεν είναι και τόσο καλή όσο υποστηρίζουν τα στελέχη της κυβέρνησης. Και δεν έχει καμία σχέση, πιστέψτε με, με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τι σας λένε, εμένα με ενδιαφέρει αυτό, τι σας λένε κύριε Σαρακιώτη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι προβλήματα σας παρουσιάζουν και θέλουμε μετά και ο κύριος Μαρκόπουλος να μας πει. Τι εισπράτεται στις εκλογικές περιφέρειες. Να σας πω, το πρώτο είναι οι αυξήσεις. Η πρώτη συζήτηση, η πρώτη κουβέντα θα περιλαμβάνει σίγουρα τη ΔΕΗ και την ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα. Εν συνεχεία είναι και όλα τα άλλα προϊόντα, δηλαδή από τα αγροεφόδια, από τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί ένα κούνος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί ένα κατάστημα της εστίασης. Ακριβώς. Σούπερ μάρκετ. Μιλώ καθημερινά και είμαι βέβαιος ότι συνομιλείτε κι εσείς με ανθρώπους που εργάζονται σε σούπερ μάρκετ. Οι άνθρωποι αλλάζουν διαρκώς τιμές. Ναι, σωστά. Τιμές. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Και εν συνεχεία, σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Μάλιστα. Δηλαδή, από εκεί που μια καφετέρια, μια ταβέρνα είχε 10 πελάτες μόνιμους, τώρα έχει 6, 7 και καταναλώνουν πολύ λιγότερο. Κάνουν πολύ μικρότερο λογαριασμό. Αυτό είναι πραγματικότητα που λέτε. Αυξημένα τα έξοδα, μειωμένα τα έσοδα. Ωραία. Η εκτίμηση δεν βγαίνει. Κύριε Μαρκόπουλε, εσείς τι σας λένε στον Πειραιά ή και όπου αλλού πάτε, γιατί κυκλοφορείτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ίσως το γνωρίζετε, είμαι ένας από τους βουλευτές εκείνους που ίσως και ο πρώτος που έκανα περιοδίες σε λαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα πήγα στην Τραπετσόνα, ίσως την πιο δύσκολη πόλη μας και περιοχή μας στη Β' Πειραιά. Είμαι ένας άνθρωπος που το γραφείο μου καθημερινά μιλάει με εκατοντάδες πολίτες. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών. Όμως το πολιτικό κεφάλαιο σε ό,τι αφορά το ποιος θα λύσει αυτό το πρόβλημα είναι ανέκυκτο. Όλοι γνωρίζουν, μάλλον η πλειοψηφία του κόσμου, δεν μπορούμε να πούμε όλοι, γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή και η κυρίως Μητσοτάκης μπορούν να δώσουν τις λύσεις εκείνες σε αυτά τα προβλήματα. Και θα πω και το εξής. Προφανώς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Ζω στον Κορυδαλό. Δεν έρχομαι απλά να πολιτευτώ εγώ εδώ. Όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και εμείς οικογενειακά. Ναι. Τις αύξησεις στο ρεύμα, τις αύξησεις στη βενζίνη. Από την άλλη, όμως, πρέπει να πούμε στους πολίτες μια μεγάλη αλήθεια. Ζούμε έναν παγκόσμιο πόλεμο των πρώτων υλών. Ναι. Υπάρχει ο τοπικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος στις πρώτες ύλες. Έχουμε δει τι συμβαίνει στα σιτηρά. Βέβαια. Μα Ρωσία και Ουκρανία έχουν από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες στον κόσμο. Η Ινδία απαγόρευσε και τις εξαγωγές τώρα στα σιτηρά. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε, για να το κάνω και πιο έτσι πολιτικό τώρα και να το κεντράρω κατά κάποιο τρόπο. Στην πανδημία λοιπόν είχαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε: δώστε τα τώρα όλα. Αν δεν τα δώσετε τώρα, πότε θα τα δώσετε? Μπήκε το πρόβλημα στο ρεύμα. Άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε: δώστε τα τώρα όλα. Αν δεν τα δώσετε τώρα, πότε θα τα δώσετε? Έλα όμως που ήρθε και το πρόβλημα στα καύσιμα. Δώστε τα τώρα όλα. Ναι, δώστε τα τώρα μία. Δώστε τα τώρα όλα δύο. Δώστε τα τώρα όλα τρεις. Με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, εάν τα δίναμε μόνο όλα στην πανδημία, δεν θα υπήρχε φράγκο να δώσουμε την υπόθεση του ρεύματος. Δώσαμε το ρεύμα. Με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, αν τα δίναμε όλα στο ρεύμα, δεν θα υπήρχε να δώσουμε τίποτα σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Έχουμε δώσει για τα εισοδήματα έως 30.000 ευρώ. Και θα πω και κάτι άλλο. Με αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο πρώτων υλών, έρχονται ζητήματα και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας. Εμείς λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι κάνουμε μια πολιτική βοήθεια στον καταναλωτή και στον πολίτη, αλλά με δημοσιονομική λογική.
δεν θέλουμε να τους τα δώσουμε σήμερα για να έρθουμε να τους τα πάρουμε όπως το κάνω σήμερα. Ωραία. Ο κύριος Σαρακιώτης. Να μην διαφωνεί πάμε, πάμε στο ίδιο θέμα. Να βάλουμε εδώ και όχι, λίγο το να θέμα. Βάλουμε γιατί η ακρίβεια ενδιαφέρει. Εντάξει, για να πάμε λίγο τα ναι, για να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να κλείσουμε όμως το θέμα της ακρίβειας που είναι σημαντικό. Βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Μαρκόπουλο γιατί με έκανε να αισθανθώ βουλευτής της κυβέρνησης ασκώντας αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να του υπενθυμίσω ότι δεν κυβερνάω ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρή λεπτομέρεια, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και καλό θα ήταν να μας εξηγήσει τι θα κάνει. Γιατί η αρχική τοποθέτηση είπε ότι ο κόσμος περιμένει τις λύσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γιατί τις κρατάτε κρυφές και δεν τις δίνετε τις λύσεις? Γιατί μα είναι βέβαιος ότι τα ίδια παράπονα που ακούω εγώ στη ποιότητα είμαι βέβαιος ότι τα ακούτε στον Πειραιά. Άρα, πάντως κύριε Σαρακιώτη, κάνετε και εσείς κάποιες προτάσεις οι οποίες δεν εξηγείτε και πώς θα βρεθεί αυτό το δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, λέτε για πλαφόν, παραδείγματος χάρη. Πώς θα μπει αυτό το πλαφόν, με ποια έννοια? Όταν κυρία εδώ Κοραή, σε κεντρικό επίπεδο, γιατί το φυσικό αέριο δεν το παράγουμε εδώ, απ' έξω το παίρνουμε και μάλιστα σε ημερήσια βάση γίνεται η διαπραγμάτευση, είναι και κάποια τα οποία, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή θέση, πώς θα τα λύσει μόνη της η Ελλάδα μας? Κυρία Κοραή, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι ανέφεραν ότι αν πάρουμε και άλλα μέτρα, Γενάρη-Φλεβάρη αυτά, αν πάρουμε και άλλα μέτρα, θα μπούμε σε μνημόνια, θα εκτιναχθούμε δημοσιονομικά κτλ. Μετά έλαβε κάποια μέτρα η κυβέρνηση. Ένα διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη, δεύτερο διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη. Γιατί βρέθηκε δημοσιονομικός χώρος. Δεν είναι σημαντικό το να υπάρχουν λεφτά για να τα δίνουν? Κυρία Κοραή, βεβαίως. Αλλά πώς είναι δυνατόν τον Γενάρη, αν έπαιρνε η κυβέρνηση μέτρα, να μπαίναμε στα μνημόνια, το Φλεβάρι να ανακοινώνονται μέτρα, το Μάρτιο να μας λένε αν λάβουμε και άλλα μέτρα θα μπούμε σε μνημόνια, το Μάιο, τον Απρίλιο να έχουμε και άλλο διάγγελμα και άλλα μέτρα? Πάντως φαντάζομαι, κύριε Σαρακιώτη, και το καταλαβαίνετε, καμία κυβέρνηση δεν θέλει να έχει δυσαρεστημένους πολίτες, πολύ περισσότερο ένα χρόνο πρώτων εκλογών, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι μαζοχίστρια μια κυβέρνηση που να θέλει οι πολίτες να είναι δυσαρεστημένοι και άρα να μην την ψηφίσουν. Όταν η κυβέρνηση δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ναι, αλλά δεν την ψηφίζουν μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, την ψηφίζουν και οι πολίτες, ξέρετε. Να ολοκληρώσω την σκέψη μου και θα καταλάβετε που το πηγαίνω. Ναι. Όταν η κυβέρνηση δεν οφείλει σε επιχειρηματικούς ομίλους, όπως αποκάλυψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, πιέζεται η ΔΕΗ και εφαρμόζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής μετά από τις πιέσεις των ιδιωτών, όταν δεν έχει δεσμεύσεις, μπορεί να πάει κόντρα τα συμφέροντα. Όταν έχει δεσμεύσεις. Σας ξαναλέω όμως την κυβέρνηση. Ένα κόμμα. Ένα κόμμα όμως στην εξουσία δεν το φέρνουν μόνο τα συμφέροντα οι εταιρείες όπως λέτε, το φέρνουν και οι πολίτες. Αν οι πολίτες δεν ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι κυβέρνηση. Και για να την ψηφίσουν, πρέπει οι πολίτες να είναι ικανοποιημένοι. Άρα φαντάζομαι μια κυβέρνηση λογικά θέλει οι πολίτες να είναι ικανοποιημένοι. Δεν θέλει κάθε να είναι στους δρόμους, έτσι δεν είναι? Κάθε κυβέρνηση βάζει προτεραιότητες. Ποια είναι η προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης και εξυπηρέτει το συγκεκριμένο συμφέροντο. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Πάμε τώρα. Ωραία. Θέλω να προχωρήσουμε τη συζήτηση στο ταξίδι του Πρωθυπουργού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Χθες ο κύριος Κουρλέτης είπε ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο χειροκροτούσε τον Πρωθυπουργό όρθιο επειδή ήταν διασκεδαστικός ο ίδιος και η ομιλία του. Σήμερα η Αυγή λέει ότι αυτά τα χειροκροτήματα ο κύριος Μητσοτάκης τα αγόρασε. Τι από τα δύο συμβαίνει? Αγόρασε τα χειροκροτήματα ή είχε μια διασκεδαστική ομιλία και γι' αυτό τον χειροκροτούσαν? Ο κύριος Μαρκόπουλος και μετά ο κύριος Σαρακιώτης. Όχι, ο κύριος Σαρακιώτης. Α, εδώ απευθύνεσαι εκεί. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα, κυρία Κοραή, κύριε Τάκη, τι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μας ενδιαφέρει το συμβολικό. Απαντήστε όμως αυτό που σας ρώτησα και μετά βάλτε και τα υπόλοιπα. Γιατί συνήθως έχετε το κακό συνήθεια η πολιτική να μην απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάνε, να απαντάτε σε αυτό που θέλετε εσείς. Μα είπα πέντε φράσεις. Ξέρω εγώ που το πάτε, γι' αυτό σας επαναφέρω στην τάξη. Δεν είναι ερώτηση, νομίζω, μάλλον τη ζωή να απαντήσω με ναι ή όχι. Οπότε θα κάνω την τοποθέτηση μου. Για πείτε. Αν μας ενδιαφέρει το συμβολικό ή το επικοινωνιακό της επίσκεψης του Προέδρου, να το συζητήσουμε. Και τα δύο μας ενδιαφέρουν. Όχι, μας ενδιαφέρει η ουσία. Μας ενδιαφέρουν τα απτά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουν να κάνουν με το συμφέρον και τα ωφέλη
που θα λάβει η χώρα μας από μια επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση και θεωρώ ενδεχομένως και να είναι νωρίς για να λάβουμε απαντήσεις και να αξιολογήσουμε αυτή την επίσκεψη. Μάλιστα. Και το ζήτημα του δηλαδή πότε θα περιμένετε. Τον F-16. Ωραία, το κρατάμε αυτό που λέτε, ότι μπορεί να είναι νωρίς και θα τα ουσιαστικά μπορεί να τα μάθουμε να υπάρξει και μια ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Για το θέμα της αποτροπής πόλης των F-16 στην Τουρκία. Ναι, θα το δούμε αυτό. Ναι, φυσικά, έχετε δίκιο σε αυτά. Άρα σε αυτό το σκέλος. Περιμένουμε. Κριτική και να γίνει όποιο πανηγυρισμό και να γίνει. Ωραία. Θεωρώ συμφωνώ. Ωραία. Σε αυτό περιμένουμε. Σε αυτό περιμένουμε. Σωστά το λέτε. Πάμε τώρα στο επικοινωνιακό συμβολικό. Εγώ πάντως. Όχι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαρακιώτη, ήδη έχουμε τον Τσαβούσογλου τώρα που μιλάμε στην Ουάσιγκτον. Συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν και είπε ότι δεν κρατούν οι Αμερικάνοι ισορροπίες. Άρα το πράσινο φως για την αναβάθμιση των F-16 δεν το πήρε. Άρα δεν έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα. Ο Τούρκος ΤΥΠΕΚ δήλωσε αισιόδοξος για την αγορά των F-16. Ανέφερε ότι τεχνικές συνομιλίες των στρατιωτικών είχαν αρχίσει και των Αμερικάνων προχωρούν πολύ θετικά. Ωραία. Εγώ και κρατά... ότι ο Αμερικάνος... Αυτό γιατί αναφέρεται ότι... δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΚ. Έχε... Και ανέφερε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξει ισορροπίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχετε δίκιο. Κύριε Σαρακιώτη, έχετε δίκιο ότι πρέπει να περιμένουμε για αυτά τα θέματα. Τις επόμενες μέρες, μια-δύο εβδομάδες ενδεχομένως μπορεί να έχουν ξεκαθαρίσει. Οπότε εκεί περιμένουμε για να κάνουμε την κριτική μας και εσείς και εμείς. Να κριτικάρουμε αυτά που δεν χρειάζεται να περιμένουμε και έχουμε δει αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε όμως να μην αφήσετε την ερώτησή μου στο περιθώριο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ωραία. Για να μιλήσει και ο κύριος Μαρκόπουλος. Βεβαίως. Βιώνουμε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Ναι. Άρα θα έπρεπε να θωρακιστούμε και για το μέλλον και να έρθουμε σε ένα θέμα στον αγωγό, τον EastMed, ο οποίος δεν θα πω εγώ ότι έτρεξε μόνο τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το έτρεξαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, το έτρεξε και η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Και βλέπουμε το Δεκέμβριο να έχουμε έρεται. Ήρθε η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον EastMed, σε αυτόν τον αγωγό που μας αναβαθμίζει και ενεργειακά και γεωπολιτικά και είχε τρέξει και επί ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Και γιατί έρεται η εμπιστοσύνη και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Γι' αυτό το μείζον ζήτημα, για το οποίο πέρυσι ο κύριος Μητσοτάκης πανηγύριζε και ορθά, όπως πανηγύριζε και ο Αλέξης Τσίπρας όταν έκανε τις συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και είχαμε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποια απάντηση από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο, τι συζητήθηκε για τον EastMed και τη στήριξη αυτού του αγωγού, ο οποίος μας αναβαθμίζει και αφορά άμεσα τα συμφέροντα της χώρας μας? Ένα ζήτημα κορυφαίο. Είναι ένα ερώτημα αυτό που βάζετε, σωστό. Ναι. Δεν υπάρχει όμως κάποια απάντηση. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γενικά για τα χειροκροτήματα και για τα μείζωνα. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που είπε για τον EastMed, για να ξέρουν και οι ακροατές μας στην Ουάσιγκτον, είναι ότι θα το αποφασίσουν και η Κολοσσία, αν βρεθούν χρήματα για να προχωρήσει. Όμως να μας απαντήσει και ο κύριος Μαρκόπουλος στο ίδιο ερώτημα αυτό. Στο ερώτημα... Και για την αντίδραση την πρώτη περί διασκεδαστικής ομιλίας. Στο ερώτημα δεν απάντησε ο κύριος Σαρακιώτης, γι' αυτό εγώ επέμενα εξ αρχής. Εγώ έκανα την τοποθέτηση. Κάνατε τοποθέτηση, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Ναι. Κάνατε τοποθέτηση, γι' αυτό επέμενα από την αρχή. κύριε Τάκη, την επίσκεψη. Ωραία, την τοποθέτηση την κάνετε. Μπα και μπορείτε τώρα που απαντήσετε και στο ερώτημα. Τα χειροκροτήματα αγοράστηκαν ή υπήρξαν διότι ήταν διασκεδαστικός ο Πρωθυπουργός? Τι από τα δύο συμβαίνει? Δηλώσεις και κριτικές συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ δεν σχολιάζω. Έχω προσωπική άποψη η οποία. Τώρα απαντήσατε. Και την εξέφρασα νομίζω πολύ αναλυτικά. Βεβαίως. Ο κύριος Μαρκόπουλος. Τώρα μου απαντήσατε. Καλά κάνει ο κύριος Σαρακιώτης και παίρνει τις αποστάσεις του, γιατί τέτοιες δηλώσεις σαν του κυρίου Σκουρλέτη αποτελούν δώρο για εμάς. Ο Μαρκόπουλος που είναι δημοσιογράφος το έπιασε. Το υπονοούμενο του Σαρακιώτη. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Όταν τελειώσει ο αξιότιμος συνάδελφος, να σας διαβάσω. Εντάξει, θα μιλήσω όμως και εγώ, κύριε Σαρακιώτη. Θα ήθελα να μιλήσω όμως, σας ακούσετε υπομονετικά. Λοιπόν, για την επίσκεψη του Τσίπρα. Τέτοιες δηλώσεις λοιπόν είναι δώρο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιοι έχουν μια κρίση σωστή και ορθή για τα πράγματα και ποιοι τελικά κάνουν απλά λεκτικές ακροβασίες. Εδώ νομίζω περιγράφεται πολύ απλά με το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Ακόμη και οι Τούρκοι
κατάλαβαν το τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δέστε τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δέστε την κρίνια του Τσαβούσοβ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Κάνει. Εγώ πιστεύω όμως ότι έχουν πάρει χαμπάρι το τι γίνεται. Άκουσα πριν με πολύ προσοχή τον κύριο Σταρακιώτη, ο οποίος καταδίκαζε, ο οποίος έλεγε με αγωνία τι θα γίνει με τα F-16 με την Τουρκία. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή είστε το κόμμα που καταδικάζει τον οποιονδήποτε εξοπλισμό και την οποιαδήποτε συμμαχία. Δηλαδή, αυτό είναι, κύριε Σαρακιώτη, σας άκουσα πολύ καλά. Είναι υποκριτικό αυτό το οποίο κάνετε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τους Τούρκους, επειδή υπάρχει μια αυξημένη προκλητικότητα, με ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα? Θα τους δρένουμε λουλούδια και θα κάνουμε πασιφισμό και θα πούμε δεν θα περάσετε γιατί κάνουμε μια πολιτική Μαχάτμα Γκάντι? Εξηγήστε το. Εδώ λοιπόν συγκρούονται καθαρά δύο δόγματα. Το δόγμα θωράκισης της χώρας, διπλωματικής, διεθνούς και στρατιωτικής αμυντικής, είναι το δόγμα Μητσοτάκη. Το δόγμα ισχυροποίησης της φωνής μας είναι το δόγμα Μητσοτάκη. Με το δόγμα η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το δόγμα Τσίπρα. Εδώ λοιπόν συγκρούονται δύο δόγματα και το επαναλαμβάνω, είναι δόγμα Μητσοτάκη η θωράκιση της χώρας, είναι δόγμα Τσίπρα, το η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινήθηκε με μικρότητα πολιτική, άκου τώρα λέει διασκεδαστικός. Και δεν θα μείνω μόνο στον κύριο Σκουρλέντη, ήταν απαράδεκτη η δήλωσή του, γιατί ο κύριος Σκουρλέντη δεν είναι κάποιος τυχαίος, δεν είναι εξοφυλαρούχα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το 15ο στέλεχος στη σειρά. Είναι κεντρικός τέλεχος. Θα θυμίσω τον κύριο Τζανακόπουλο, πριν καν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, είχε βγάλει πόρισμα αποτυχίας. Ακούστε με τι σοβαρότητα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Και πραγματικά τους προκαλώ. Πιστεύουν σοβαρά, θα βγουν μετρήσεις με τις επόμενες ημέρες. Πιστεύουν ότι οι εντυπώσεις τις οποίες μεταφέρουν οι ίδιοι για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα είναι οι ίδιες με τις μετρήσεις που σύντομα θα προκύψουν για το αν ήταν επιτυχημένο ή αποτυχημένο το ταξίδι του Πρωθυπουργού? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε σαν ένα κόμμα του 3%. Σαν ένα ακραίο ριζοσπαστικό κόμμα. Και πάλι θα πω, τέτοια δώρα σαν τις δηλώσεις του κ. Σκουρλέτη είναι ευπρόσδεκτα. Λοιπόν, να απαντήσω. Να απαντήσετε και σύντομα και να ολοκληρώσουμε την συνέντευξή σας. Και θα απαντήσω στον κύριο Μαρκόπουλο με την ανακοίνωση που έβγαλε το 2017 το κόμμα του όταν επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα διαβάσω τότε που είχε μπει για το διαβολικός, για το καλό, για τον Τραμπ. Για τα F-16, τότε που κλείσαμε τη συμφωνία για την αναβάθμιση των F-16 με Viper που γίνανε στην ΕΑΒ, στην Ελλάδα, όχι στα γαλλικά ναυπηγεία. Όπως οι φρεγάτες που αγοράζουμε και δεν πέφτει ένα ευρώ στην Ελλάδα. Και σας διαβάζω τι έλεγε το 17 η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς από τις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντηση, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της επίσκεψης αφορά μια συμφωνία υψηλότατου κόστους για την αναβάθμιση. Μάλιστα. Των ελληνικών αεροσκαφών F-16. Ό,τι λέτε και εσείς τώρα για τα F-35 δηλαδή. Στην ελληνική οικονομία 2,4 δισδολάρια, προσφέροντας θέσεις εργασίας όχι στην Ελλάδα αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λέτε ακριβώς τα ίδια. Λέτε ακριβώς τα ίδια για τα F-35 που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2017 για τα F-16. Όχι. Τα ίδια είναι. Άμα δείτε τις δύο ανακοινώσεις δίπλα-δίπλα είναι ίδιες. Όχι. Γιατί ξέρετε γιατί δεν είναι ίδιες? Γιατί. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα, και αυτό που θα πρέπει να το αποφασίσουν τα επιτελεία του στρατού, να έχει δύο αεροσκάφη πέμπτης γενιάς και Ραφάλ και F-35. Ναι. Αυτό είναι παράλογο, δεν είναι πρακτικό. Μισό λεπτό, εγώ για τις ανακοινώσεις σας λέω. Εμείς σε λίγο θα μας τα πούνε, εδώ έχουμε τον μητέρωχο, τον κύριο Ιατρίδη. Εγώ λέω για τις ανακοινώσεις, αν βάλετε δίπλα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, οι μεν κατηγορούν την κυβέρνηση για τα F-16, οι δε κατηγορούν την κυβέρνηση για τα F-35. Είναι η ίδια λογική, η ίδια ανακοίνωση. Είναι η ουσία διαφορετική όμως, κύριε Τάκη. Ωραία. Είναι η ουσία διαφορετική. Όταν την αναβάθμιση των F-16 σε Viper την κάναμε στην ΕΑΒ. Και πολύ καλά κάνατε. Και τότε εμείς είπαμε μπράβο. Λέει, θα μπει πάλι στην ΕΑΒ για να γίνει ένα κομμάτι της συμπαραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Υπόθηκε αυτό και στα επίσημα, όχι στο off the record. Κυρία Κοραή, επειδή αναφέρατε το θέμα της Lockheed, θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι είχαμε μια παγκόσμια. Ήταν πιστοποιημένη η ΕΑΒ και παρήγαγε μέρη του F-16 μόνο στην ΕΑΒ παγκοσμίως. Ωραία. Και το χάσαμε το 2021. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για την κυβέρνηση αυτής της φοβερής
κυβέρνηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τα κρατάμε όλα αυτά. Ήταν ο διάλογος και των δύο σας ήταν σοβαρός και αξιοπρεπής. Γιάννη Σαρακιώτη, ΣΥΡΙΖΑ και Δημήτρης Μαρκόπουλος, Νέα Δημοκρατία. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις απόψεις τους, τις καταθέτουν με κοσμιότητα και ο καθένας αποφασίζει και επιλέγει. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είδες.